Είμαι ο Θεόδωρος Δάλμαρης από την Ελλάδα, μαθηματικός, και θα σας διαβάσω το ποίημά μου με τίτλο «Σπίθα πανάβει τη φωτιά και ο εξαγνισμός του Άγνη». Και υπότιτλο είναι μια άλλη εκδοχή του Απόλλωνα Κεδία. «Στο νου, ψυχή και στην καρδιά, δύο κόσμοι, μια ουσία». Δυο πόλοι, ένα δίπολο, ο Έλληνας ο Λόγος και ο Άγνη θεότης Βεδική, ο Ίνδρα και ο Βήτρα, είναι αδέλφια κοσμικά, τα Απόλλωνα και Δία. Στο νου, ψυχή και στην καρδιά, δυο κόσμοι, μια ουσία. Δυο κόσμοι της Ανατολής και Μεσογείας χώρας, μάπλετο φως ο Έλληνας και κυνηγός της γνώσης, μόνος για πάντα προσπαθεί σαν Σύσυφο στο βράχο να ανεβάσει στην κορφή, δεν τον μπορεί μονάχος. Τον Προμηθέα σταύρωσε στον Κάφκασο ο Δίας, τα σπλάχνα του τρώει το πρωί ο αιμοβόρος Γήπας. Ρέει το αίμα τάλικο στο παγωμένο χιόνι, ο Έλλην δε θανάτωσε το δράκοντα το Βήτρα. Σε Δία μεταλλάχθηκε ο φθονερός ο Κρόνος και ως αρχηγέτης πρόσταξε τον Ηρακλή να σπάσει του Προμηθέα τα δεσμά, του ανάρμοστου δεσμότη, κάθε ημωγή και αντίσταση για πάντα να φημώσει. Ο Ηρακλής αθέλητα ακύρωσε την πάλι. Οι Κρόνιοι απόθυσαν τον έρωτα στη λύθη και έμεινε γη ανέραστη, ο Σύσυφος μονάχος και ο βράχος να κατρακυλά πριν την κορφή στον πάτο. Η μάνα γη αρρώστησε, βρυχάται όλη η πλάση, σκυλεύουνε τα ιερά των γενεών τη γνώση, έρμα και ήθη, τάρμενα, αλλάζουνε τη ρότα του καραβιού την όδευση, την πρίμνη με την πλώρη. Σβήνουν την άσβεστη φωτιά του Άγνη τη θυσία, του ορατού και αόρατου δυο κόσμων τη μαγεία. Στις γη στα γάργαρα νερά ποντίσανε τη νίκη. Δεν ρέουνε οι ποταμοί, παναγενούν τη φύση. Κι όμως ανάβει τα γιοφός και η φωτιά του Άγνη. Πυρσούς ανάβει και φανούς, οι χνηλατοί τα σκότη. Ψάχνουν να βρουν του έρωτα αρμούς της Αθηνάς το δόρι. Νιρβάνες της Ανατολής την Μεσογεία κόρη για να συνθέσουν δίπολα την κβαντική την πόλη. Να βρουν βαθιά στο είναι τους τη διηγική μορφή τους, να βρουν τι είναι η ζωή, τι ήθος, τι νιρβάνα, ποιος είναι ο δρόμος, ποια η αρχή, η πάλι, η ανάγκη, ποια η ελπίδα η όμορφη των θεανθρώπων μάνα. Να βρουνε σύνδεσης αρμούς, παράλληλες οδεύσεις, να βρουν στου Άγνη τάδιτα τον Ίνδρα και την Σπίθα, τη γνώση, τη σοφία τους, τον λόγο, τη θυσία, την πολιαία Αθηνά, το κάλος, την Ανδρία. Να βρουν θαμένους θησαυρούς και τους πυρσούς δυο κόσμων, την Μεσογεία Δήμητρα, του Όλυμπου το κράτος, στις Βέδες τις θεότητες, Απόλλωνα και Δία, την πανωρέα τη θεά, την κόρη την Αγία, για να ανατάξουν το κακό με φως την Εσπερία.
να βρουν κοινούς αλγόριθμους και τον κοινό το λόγο, άτμητον και αδιαίρετο, τον Ηρακλή, τον Ίντρα, την άμμομη μάνα του Θεού, τη γέα Παναγία, να γεφυρώσουν τάβατα, διχόνοια και τη βία. Άγνη και δίας, έρωτας, μορφοποιούν τη γνώση, τους νόμους, τους αγέννητους, το χάος και την τάξη. Ψάχνουν να βρουν τα αντίθετα, τη θεϊκή ουσία, τάρις των μέτρων, τάπειρο και την ελευθερία. Εκεί που όλα είναι φως και συμβατά στους νόμους, που μένεται αδύρυτη η μάχη και παράγει ήθη και γνώση που δομούν την κοσμική την τάξη και εξαγνίζουν τα γενή, τα ψυχογόρα